Ήρθε νωρίτερα ο πελαργός για τη γλυκιά μανούλα από την Αγία Πελαγία. Καθοδόν προς το νοσοκομείο, έπειτα από έντονους πόνους, οι διασώστες συνειδητοποίησαν ότι το μωρό ήταν βιαστικό. Χθες το απόγευμα 17:42 δεχτήκαμε μία κλήση από το ΕΚΑΒ για μία έγκυο γυναίκα στην Αγία Πελαγία. Αμέσως μεταβήκαμε στο σπίτι της, στην οικία που βρισκόταν. Την παραλάβαμε στο στενοφόρο, της πήραμε ένα σύντομο ιστορικό και αμέσως από το σύντομο ιστορικό καταλάβαμε ότι πολύ πιθανό να μην προλαβαίναμε να φτάσουμε και στο νοσοκομείο και ότι θα γεννούσαμε στον δρόμο. Την παραλάβαμε, ξεκινήσαμε τη διακομιδή και ενώ δεν είχαμε ξεκινήσει ούτε 5 λεπτά τη διαδρομή μας, πέρα από τις οδύνες που είχε, σπάσαν και τα νερά. Οπότε και διληφθήκαμε, επειδή ήταν και το 4ο της παιδί, ότι δεν έχουμε καθόλου χρόνο και ότι θα πρέπει να δράσουμε στο σημείο και θα πρέπει να ξεκινήσουμε διαδικασία του οχητού. Με αίσθημα ευθύνης, οι διασώστες σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιατρό έφεραν στη ζωή ένα υγιέστατο κοριτσάκι σχεδόν στα μέσα του δρόμου. Αν δεν ήσασταν εσείς, τι θα γινόταν, λέει η μητέρα στους διασώστες με ευγνωμοσύνη και συγκίνηση. Η κλινική της εικόνα ήταν τέτοια που υποδείκνει ότι δεν θα προλάβουμε να πάμε στο νοσοκομείο και λόγω του ότι ήταν το 4ο της μωράκι και λόγω του ότι πονούσε πάρα πολύ η κυρία. Και οι οδύνες ήταν πάρα πολύ συχνές, ανά 30 δευτερόλεπτα. Οπότε καταλάβαμε ότι θα έχουμε το κετό μέσα στο στενοφόρο. Το περιστατικό το διαχειριστήκαμε με επαγγελματισμό. Κάναμε αυτά τα οποία έχουμε εκπαιδευτεί να κάνουμε. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Τα συναισθήματα τώρα ήταν ανάμεικτα. Είχαμε και άγχος να πάνε όλα καλά και για το μωράκι και για τη μανούλα. Αλλά και η χαρά μας όταν είδαμε ότι όλα είναι καλά ήταν απερίγραπτη. Η μαμά προφανώς ένιωθε ασφάλεια μαζί μας γιατί μας έλεγε ότι αν δεν ήμασταν εμείς δεν ξέρει τι θα γινόταν. Η διαδικασία ήταν πάρα πολύ γρήγορη που δεν προλάβαμε ούτε εμείς ήδη να συνειδητοποιήσουμε και να πούμε πολλά πράγματα με τη μανούλα. Η ιστορία που βγήκε από παραμύθι είχε αίσιο τέλος με τη μητέρα να κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο κοριτσάκι της στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σίγουρα θα ήταν μια ξέχαστη βάρδια για τους διασώστες και μια μοναδική στιγμή για τη μητέρα. Δεν είναι πρωτόγνωρο το γεγονός. Είναι ο τρίτος τοκετός που έχουμε στον οργανισμό. Έχουν υπάρξει άλλοι δύο, στη Μυτιλήνη συγκεκριμένα. Ήταν ο πρώτος για την Κρήτη, για τα δεδομένα του οργανισμού στην Κρήτη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να ζούμε στιγμές και άσχημες, δυστυχώς, και καλές. Από τις καλές, π.χ. τη χθεσινή, κρατιόμαστε και συνεχίζουμε τον αγώνα μας και όλο αυτό το πρόγραμμα που έχουμε στο μυαλό μας. Το χαμόγελο του παιδιού στην Κρήτη αυτή τη στιγμή διαθέτει δύο κινητές μονάδες, ιατρικής επέμβασης και θεραπείας νεογνών και παιδιών. Είναι άρτια εξοπλισμένες, με φορητή θερμοκοιτίδα που μπορούν να διακομίσουν από βρεφάκι νεογνών ορών μέχρι κάποιον υπερήλικα.